προπονητής της Ομόνιας, ο κύριος Δημήτρης Κουκούρης, ο οποίος τον έχουμε δει να αφήνει το στίγμα του στην ομάδα από τότε που ανέλαβε. Η Ομόνια πλέον μπαίνει στη μάχη της τέταρτης θέσης. Δεν ξέρω αν είμαι καθόλου υπερβολικός, αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά την νίκη σήμερα πλησιάζεται την τέταρτη θέση. Είναι αυτός ο στόχος, coach? Όχι, είσαι υπερβολικός. Δεν υπάρχει αυτό στο μυαλό μας. Στο μυαλό μας υπάρχει από την πρώτη μέρα που ανέλαβα να παρουσιάσουμε αυτή την εικόνα. Το τελευταίο 1,5 μήνα έχουμε κάνει σε 5 μας 3 νίκες, μεγάλες νίκες, επί του ΑΠΟΕΛ, επί της ΑΕΛ, επί του Παραλιμνίου εκτός έδρας. Τον Κεραμνό μέχρι τον Κεραμνό κοντράραμε στην έδρα του. Τίποτα, ο στόχος δεν αλλάζει. Τα παιδιά σε δεξίζουν μεγάλα συγχαρητήρια, μεγάλα μπράβο, γιατί έχουν αρχίσει και δείχνουν χαρακτήρα και σε κλειστά παιχνίδια που ήταν ένα κομμάτι που το δουλεύαμε. Δηλαδή, αν δεις τις περισσότερες μας νίκες, κρατάγαμε διαφορές στις πρώτες 4 νίκες. Τελευταίες 2 νίκες με Παραλίμνη και ΑΠΟΕΛ, βλέπεις ότι και σε κλειστά μάτς άρχισαν να έχουν εμπειρία, άρχισαν να διαβάζουν το παιχνίδι και αυτό είναι που κρατάμε. Και πάλι συγχαρητήρια και στον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε. Μιλάμε για μεγάλες νίκες, μιλάμε για υπερβάσεις. Και συνεχίζουμε κοιτώντας να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να βελτιωθούν και ταυτόχρονα να βελτιώνεται και η ομάδα μας. Πώς θέλω να μιλήσουμε έτσι για την τελευταία φάση πριν πάμε για την τελευταία ερώτηση με τον Νίκολς. Ήταν αυτό που ζήσατε να πει και να πάρει τη φάση πάνω του? Ακριβώς, ακριβώς. Γενικά πέστε μας λίγο ο Νίκολς, ο οποίος κάνει μια φανταστική σεζόν φέτος. Εντάξει, κοίταξε να δεις αυτά τα παιδιά που, ειδικά ο Ντέβιτ που είναι πρώτος σκόρ του πρωταθλήματος, πρέπει να το διαχειριστεί πάρα πολύ σοφά αυτό το πράγμα και να μην πάρουν τα μυαλά του αέρα, γιατί έχουμε δει περιπτώσεις πολλών παιχτών που έρχονται, κάνουν νούμερα και μετά δεν έχουν την ανάλογη συνέχεια. Είναι σοβαρό παιδί, δουλεύει. Αλλά εδώ αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, γιατί ο καθένας μέσα στην ομάδα, είτε παίζει ένα λεπτό, είτε παίζει 40, έχει το ρόλο του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Οπότε είναι αλυσίδα. Είναι αλυσίδα. Ξανά λέω, αξίζουν συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια σε όλα τα παιδιά. Συνεχίζουμε τα κεφάλια μέσα. Δεύτερη σερή μεγάλη νίκη. Αλλά σου ξαναλέω, ο στόχος δεν αλλάζει. Είναι να προσπαθήσει η Ομόνια να παρουσιάσει αυτή την εικόνα. Και είδες, το είχα πει και στην αρχή, θα έρθουν και οι νίκες και θα έρθουν και οι μεγάλες νίκες. Ωραία, coach, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ.